Καλημέρα από την Παναγιά. Στη Χίου είμαι εδώ, μόλις συναντήθηκα με έναν άλλο πατριώτη μας εδώ, στρατιωτικό ανθιπολοχαγός Φασουλάς Γιώργος. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε κόσμο και συναντηθήκαμε. Γιατί έχει, έχει κόσμο και σήμερα? Ναι, ναι, από τις 3 η ώρα δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε διασώσει 109 άτομα από τις 3 τα ξημερώματα και τώρα όταν επιστρέφαμε πίσω έχουμε άλλους 80 με 100, οι οποίοι όμως είναι σε καλό, σε προσιτό σημείο, δεν είναι τόσο, περισσότερο μεταφορά δηλαδή παρά διάσωση. Μάλιστα. Την καλημέρα μας και στο συμπατριώτη τον κύριο Φασουλά βεβαίως, ο οποίος επιτελεί άλλο καθήκον εκεί. Είναι μαζί στρατιωτική περιοχή το συγκεκριμένο νησί. Είναι στρατιωτική περιοχή. Ακριβώς. Και μιλάγαμε όλη νύχτα στο τηλέφωνο και τώρα το πρωί συναντηθήκαμε και είδαμε ότι είμαστε και δύο από την Κρήτη. Το ακροτελεύτιο όριο από τη Χίο προς τα τουρκικά παράλια είναι εκεί που είστε τώρα, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Καπετάνιε, πείτε μου κάτι, την παραμονή των Χριστουγέννων σας αποχαιρετήσαμε και μας είπατε εμείς θα κάνουμε Χριστούγεννα, περίπου το είχατε μαντέψει, μεσοπέλαγα όσο φαίνεται. Και συνέβη αυτό, Ναι, συζητάτε για τα 53 άτομα. Οι φωνές που ακούω είναι από τον κόσμο που μεταφέρεται, Ναι, οι φωνές είναι από τον κόσμο που περιμένει εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ, είναι γύρω στα 100 άτομα, δεν μπορούμε να τους φορτώσουμε όλους. Και έχει έρθει ένα καράβι από τον Πειραιά, το οποίο ήρθε και αυτό που ο ιδιοκτήτης, ο εφοπλιστής, το έστειλε για αυτό το λόγο. Οπότε πλέον από χθες συνεργαζόμαστε και με αυτούς, γίνεται πιο εύκολη η δουλειά μας, γιατί τους πλησιάζουμε εμείς στα σημεία που μπορούμε να τους πάρουμε τους ανθρώπους και μας περιμένει στην ανοιχτή θάλασσα το καράβι εκείνο και τους μεταβιβάζουμε εκεί. Πάλι μικρά παιδιά είναι σήμερα? Είναι και μικρά παιδιά? Πάντα έχουμε πάντα. Μικρά παιδιά. Πάντα έχουμε μικρά παιδιά και τώρα αυτή τη στιγμή στο σκάφος μέσα έχω δύο βρέφη. Δύο βρέφη, ναι. Δύο βρέφη. Σε καλύτερη κατάσταση. Θέλω, καπετάνιε, να μου πεις και να μου επιτρέψει τον ελληνικό, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτό που κάνετε οι δικοί μας άνθρωποι μαζί με όλους τους άλλους εκεί είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Θέλω να μου πεις, επιστρέφοντας λίγο πίσω, ξεκινώντας από την ημέρα των Χριστουγέννων, ναι, που είχατε μια σκληρή σωστική προσπάθεια, έτσι? Ναι, εννοείται τα 53 άτομα ή τα 2, τα έχω ξεχάσει κιόλας. Τα έχουμε... Η τελευταία μας ήταν δύο, που είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Ναι. Ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε μία βραχονισίδα μαζί με κάποιους άλλους. Αυτή ήταν ολόκληρη η οικογένεια. Και αναγκάστηκε η οικογένεια να αφήσει τους δύο ηλικιωμένους στα βράχια, γιατί δεν μπορούσαν να περπατήσουν, να περάσουν το βουνό και να φτάσουν σε σημείο καλής πρόσβασης. Οι άνθρωποι αυτοί έμειναν εκεί 12 ώρες από το πρωί. Τελικά τους βρήκαμε το βραδάκι κατά τις 7-8 η ώρα. Όταν όμως ξεκινήσαμε είχε ήδη φορτώσει, είχε σχεδόν 7 μποφόρ στοιχείο. Ανεβαίνοντας πάνω για Παναγιά, ευτυχώς έπεσε λίγο καιρός και μας ήταν λιγότερο δύσκολο. Όχι εύκολο, ήταν λιγότερο δύσκολο. Έπρεπε να πάρουμε δύο ηλικιωμένους οι οποίοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν, με το φωσφωτό, με άνεμο γύρω στα 6 μποφόρ ήταν εκείνη την ώρα, και να τους μεταφέρουμε με ασφάλεια στο σκάφος, να τους ανεβάσουν πάνω στο σκάφος, και ήταν πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι για δύο άτομα περίπου 4 ώρες επιχειρούσαμε. Δεν μπορούσαμε να τους βρούμε, ήταν νύχτα, βγήκαμε σε άλλο σημείο και πήγαμε με τα πόδια τελικά και τους βρήκαμε στο... εκεί που μας είχαν περιγράψει. Mm-hmm. Είχαν πάει κάποια καΐκια ουσιαστικά, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Ήταν ο καιρός πολύ κακό. Δεν ήταν καλός ο καιρός και δεν μπορούσε να προσεγγίσει κανένας. Δεν μου λέτε, καπετάνιε, με τους 53 ήταν πιο εύκολα τα πράγματα? Με τους 53 ήταν πιο εύκολα, ναι. Ήταν ο καιρός καλός, ήταν σε καλό σημείο. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά στο σημείο που ήταν οι άνθρωποι. Και πήγε άνετα, ήταν σε άριστη κατάσταση, δεν είχαμε υποθερμίες, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν πραγματικά ωραίο. Μάλιστα. Και σήμερα έχουμε, από τα ξημερώματα μάλλον, έχουμε τους 109 από ό,τι μας είπατε. 109 οι οποίοι τώρα μόλις πήγαν στο λιμάνι της Χίου και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ
με άλλους 80 με 100 περίπου που βγήκαν τώρα πριν από καμιά ώρα. Άρα, καπετάνιε, κύριε Κουτσουμπά, συνεχίζεται η ροή με πιο χαμηλούς ρυθμούς μεν, αλλά έχουμε ροή προσφύγων. Ναι, από ό,τι παρατηρείτε, κάποιες μέρες δεν έχει σχεδόν καθόλου και κάποιες μέρες έρχονται μαζεμένοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Α, δεν έχουμε εξήγηση ακόμη. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές σήμερα. Σήμερα ναι, σήμερα είναι πάρα πολύ καλές. Μάλιστα. Σήμερα είναι πάρα πολύ καλές και μάλιστα μάλλον επειδή αναμένεται να χαλάσουν από Τετάρτη. Ναι. Ίσως γι' αυτό και λόγω των εορτών μάλλον φαντάζομαι, έτσι η δικιά μου εικασία, ότι λόγω των εορτών έχουμε περισσότερη κίνηση λόγω μειωμένων ελέγχων. Χωρίς να λέω κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Πείτε μου κάτι τώρα, εξακολουθούν να υπάρχουν οι αναγκαιότητες, θέλω να το πούμε αυτό, από εσάς, από το δικό σας τομέα έχει μεγαλύτερη αξία, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εδώ στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Ηρακλείου, έτσι, τα οποία αποστέλλονται συνεχώς. Ναι. Κυρίως για τα παιδιά έχετε πει, έχει σημασία. Κυρίως για παιδιά, ναι, κυρίως για παιδιά. Χρειαζόμαστε οτιδήποτε μπορεί να φορέσει ένα παιδί. Από βρέφος έως, ξέρω εγώ, παιδικές ηλικίες. Από παπούτσια, καλτσάκια, ρούχα, οτιδήποτε. Καπετάνιε, πώς είναι η κατάσταση του πληρώματος? Το πλήρωμα κοντεύει να εγκαταλείψει, ειδικά σήμερα. Είναι πολύ κουρασμένοι. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ όλοι. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Εντάξει, αξίζει τον κόπο όμως. Όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους και τα συναισθήματα που έχουν, που διαγράφονται στο πρόσωπό τους, ξεχνάς την κούραση, ξεχνάς οτιδήποτε και συνεχίζεις αναγκαστικά. Συνομιλώντας με τον συμπατριώτη μας τον κύριο Φασουλάκη, το στρατιωτικό, τι εικόνα σας έχει δώσει συνολικά και από πριν φτάσετε, προλάβατε να τα πείτε, τι σας λέει? Όχι, τώρα 5 λεπτά είμαστε μαζί. Θέλετε να σας να μιλήσετε? Να του πούμε μια καλημέρα, γιατί όχι. Ναι, ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φασουλά και χρόνια πολλά. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Εσείς είστε σε ένα από τα ακροτελεύτια όρια της χώρας. Πρέπει να το πω αυτό, για όσους δεν γνωρίζουν. Τι εικόνα συναντάτε. Είναι λίγο περίεργα. Γιατί είστε να φυλάτε σύνορα, αλλά από την άλλη βλέπετε αυτό που γίνεται στα σύνορα με τα ανθρώπινα δράματα. Και το βλέπετε καιρό. Πόσο καιρό είστε εκεί? Εγώ μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Τι παρατηρείτε? Είναι πολλά. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται έχουν πάλι με προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά. Έχουν βγει κατά καιρούς καρκινοπαθείς, έχουν βγει με κομμένα πόδια, αναπηρικά καροτσάκια, έχουμε διάφορα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, σε συνεργασία με το λιμενικό, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, τώρα με το Κιανής εδώ πέρα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Για σας έχει πάρει και άλλο νόημα νομίζω αυτές τις μέρες, το πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς φαντάζομαι. Σίγουρα, και για τους στρατιώτες, για όλο τον κόσμο που είναι εδώ. Εντάξει κύριε Φασουλά, αντιλαμβάνομαι, είναι άλλα τα καθήκοντά σας. Καλημέρα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, μάλλον το κάνετε το καλύτερο εκεί όλοι μαζί, βοηθώντας τους ανθρώπους μας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να ξανακούσουμε λίγο τον κύριο Κουτσούμπα, αν θέλετε. Ναι, πάρτε ναι. Κουτσούμπα, γεια σας. Ναι. Εντάξει κύριε Κουτσούμπα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, με τους στρατιωτικούς είναι λίγο δύσκολο, το ξέρετε κι εσείς κι εγώ. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα και το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, να μας λέει ότι στη χώρα μας δεν τα κάνουμε καλά. Ναι. Μήπως πρέπει να καλέσουμε όλους τους πολιτικούς και τους δικούς μας και τους υπουργούς, τους Ευρωπαίους, να έρθουν εκεί στα όρια να δουν τι πραγματικά συμβαίνει? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν αντίληψη, πέρα από μια βόλτα που κάνουν στη Μυτιλίνη, στα hot spot, δεν έχουν αντίληψη τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι δεν μπορούν να συναισθανθούν κάποιες καταστάσεις. Μιλάνε με νούμερα, όπως και όλοι μας, για το πόσο κόσμος έρχεται, ξέρω εγώ, τις ανάγκες και οτιδήποτε. Αλλά όταν δεν μπορείς να συναισθανθείς μια κατάσταση, να βιώσεις αυτή την κατάσταση, είναι λίγο, καταλαβαίνετε, λίγο το περνάς στο έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
όταν κάποιος είναι κοντά, ίσως να, χωρίς να βιώνει ο ίδιος την κατάσταση, αλλά τη βιώνει ένας συνάνθρωπός του και είναι δίπλα και τον βλέπει και νιώθει τα ίδια συναισθήματα με τον άλλον, τον πόνο, τη θλίψη, την αγωνία. Εκεί πέρα, αλλά... Έχετε δίκιο. Πείτε μου κάτι, ως καπετάνιος, ως σκίπερ, έχετε πολύχρονη εμπειρία. Το έχω ξαναρωτήσει, αλλά τώρα που έχετε μπει για τα καλά σε αυτή τη μάχη διάσωσης ανθρώπων, μικρών παιδιών, ανήμπορων, γυναικών, αντρών, τι είναι αυτό που σας μένει περισσότερο, κύριε Κουτσουμπά? Τι είναι αυτό που μένει περισσότερο? Τι να σας πω, αυτό είναι οι διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις οι οποίες αλλάζουν από το ένα λεπτό, από τη μια στιγμή στην άλλη. Και συναισθηματικές καταστάσεις οι οποίες εξαρτώνται από τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι δεν ξέρουν, καταρχήν δεν ξέρω να σας έχω ξαναπεί, όταν μας βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μας βλέπουν με καχυποψία. Δεν ξέρουν, επειδή βάζουν σε προτεραιότητα, δεν ξέρουν αν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να παγάγουμε τα παιδιά για να τα πουλήσουμε, ας πούμε, για... Καταλαβαίνετε, για... Ναι, ναι, ναι. Τόσα που έχουν δει, έχετε δίκιο, ναι. Ακριβώς. Δεν ξέρουν αν είμαστε Έλληνες ή Τούρκοι για τους ξαναγυρίσουμε στην Τουρκία πίσω. Χίλια δύο πράγματα. Αυτή η αγωνία, αυτός ο φόβος, όλο αυτό το πράγμα διαγράφεται στο πρόσωπό τους και αυτόματα περνάει και σε εμάς. Όπως επίσης και τα θετικά. Μετά το τέλος της, της ταλαιπωρίας τους που... Βλέπεις το χαμόγελο, την ανακούφιση ουσιαστικά, ανακούφιζεσαι και εσύ ταυτόχρονα. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, για μένα ήταν από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές, ότι τα παιδιά είναι τόσο αποκαμωμένα από την υπερένταση, που μετά όταν αισθάνονται μία ασφάλεια σχεδόν αποκοιμούνται πάνω στο σώμα σας. Ναι, κοιμούνται. Πολλές φορές συμβαίνει να... τώρα πήρα ένα παιδάκι να το βάλω μέσα στο σκάφος, και μόλις το έπιασα στα χέρια μου κοιμήθηκε αμέσως. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Σας ακούω, αλλά και μόνο προσπαθείς να δημιουργήσεις αυτή την εικόνα που εσείς τη ζείτε καθημερινά πια. Ναι. Είστε αποφασισμένοι να μείνετε εκεί, κύριε Κουτσούμπα, από ό,τι καταλαβαίνω. Όσο μπορούμε, όσο μας παίρνει ο χρόνος και όσο οι συνθήκες υπάρχουν, δηλαδή οικονομικές βασικά για καύσιμα και διατροφή. Και... το συγκεκριμένο σκάφος, όσο μπορεί να μας το διαθέσει ο ιδιοκτήτης του, όσο είναι ελεύθερο, πιστεύουμε ότι σίγουρα θα κλείσουμε τον 1,5 μήνα, πάμε και για 2. Άρα πρωτοχρονιά θα κάνετε εκεί πάλι? Πρωτοχρονιά, ναι, αυτό ήταν κανονισμένο από την αρχή. Ήταν δηλαδή το ελάχιστο 1 μήνα θα μέναμε, 4 εβδομάδες. Οπότε ήταν και τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, καπετάνιε, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε παραμονή πρωτοχρονιάς. Ναι, γιατί όχι. Ναι, ναι. Εντάξει. Αν είναι όλα καλά, μακάρι να είναι όλα καλά και μακάρι να μην χρειαστεί να τα πούμε καν. Μακάρι να μην χρειαστούμε άλλο και να επιστρέψουμε πίσω. Δύσκολο δηλαδή, είναι αυτό. Δηλαδή να κάνουμε μόνο ένα καθαρισμό παραλίων, έχουμε σκοπό όταν είχαμε σκοπό, μάλλον όταν δεν έχει κόσμο, να δραστηριοποιηθούμε λίγο στο να καθαρίσουμε λίγο τις ακτές. Γιατί? Γιατί είναι γεμάτες σωσίβια, λέμβη, πλαστικά πράγματα, σαμπρέλες, PVC, όλο αυτό το πράγμα το που μολύνει το περιβάλλον. Και είχαμε στο μυαλό μας αυτό, μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει, γιατί όλο και κάτι γίνεται, όλο και κάπου αλλού δραστηριοποιούμαστε πιο ουσιαστικά με ανθρώπους. Οι σφυρίχτες που ακούμε τι είναι για την επιβίβαση, ναι? Όχι, οι σφυρίχτες που ακούτε είναι οι σφυρίχτες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί τους όταν έρχονται. Ναι. Όταν έρχονται έχουν κάποια πράγματα, έχουν φακό μαζί τους, έχουν σφυρίχτες για να μπορούν να ειδοποιήσουν όταν δούνε ένα σκάφος, όταν δούνε κάποιο κάτι στη θάλασσα, να μπορούν να κάνουν θόρυβο ή να φωτίσουν για να τους ακούσει κάποιος και να μπορέσει να τους μάλιστα. Να δώσουν το παρόν, να δώσουν το στίγμα τους.
Μέσα από τις δικές σας περιγραφές θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, πιστέψτε με, πώς λειτουργεί όλο αυτό, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια απόσταση, αλλά είναι συγκλονιστικό το να ακούς. Αυτά είναι τα νοήματα που συντηρούνται στη ζωή εκατοντάδες άνθρωποι, έτσι. Για μας φαίνεται κάτι απλό, αλλά δεν είναι τελικώς για αυτούς. Α, και κάτι όμορφο μέσα σε όλα ναι, τα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι να κοιτάμε και λίγο την όμορφη πλευρά της ζωής. Έχουμε δει την παιδική αθωότητα σε όλο το μεγαλείο. Παιδάκια τα οποία έχουν περάσει όλο αυτό, όλη αυτή την ταλαιπωρία, έρχονται και τα βάζουμε μέσα στο φουσκωτό για να μεταφέρουμε στο σκάφο και παίζουν. Είναι σαν παιχνίδι, είναι σαν να τα έχεις βάλει σε μια βάρκα για να τα κάνεις βόλτα. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Για σκεφτείτε, καπετάνιε, αυτά τα παιδάκια που σκάγαν οι βόμβες δίπλα τους και πώς έχουν περάσει. Προφανές, γι' αυτά είναι παιχνίδι, το πιο ωραίο παιχνίδι είναι, έχετε δίκιο. Ναι. Καπετάνιε, είναι πραγματικά αθώες ψυχές.